Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Τετάρτη βράδυ, λίγο πριν τις 12, μουσική σε 24 καρέ. Θα πάμε λίγο άναρχα απόψε. Θα φιλοξενήσουμε ένα ντοκιμαντέρ που παίζεται αυτές τις μέρες στις ελληνικές αίθουσες. Έχουμε πολλά να πούμε. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και στο στούντιο μαζί μου σήμερα μια μεγάλη ωραία παρέα, φίλοι από τα παλιά. Ξεκινάω από το σκηνοθέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, Marcel Seehuber. Hello, nice to be Hello. Here. Hello, welcome in ERT, in Greece, in Athens. Δημήτρης Γερονίκος. Καλησπέρα. Γεωπόνος, φίλος από τα παλιά, ακτιβιστής και ενεργός πολίτης. Και βέβαια η Χρύσα Ματσαγκάνη, επίσης την παρέα μας, φίλη από το κόκκινο, συνάδελφος. Καλώς ήρθες, Καλησπέρα, Χρύσα. Καλησπέρα, λιγουμένα. Θα βοηθήσεις λίγο στη μετάφραση εδώ με τον Μαρσέλ, γιατί τα ελληνικά του δεν είναι καλά και θα είναι στα αγγλικά η συζήτησή μας. Λοιπόν, Project A, το ντοκιμαντέρ που ήρθε στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από το τι θα δούμε στην αίθουσα και αύριο στο μικρό κόσμο που προβάλλεται πάλι και επιστρέφουμε εδώ με τον δημιουργό του. Saint-Imier steht diese Tage ganz im Zeichen des Anarchismus. Keine Angst, es wird kein Putsch geplant. Έχουμε γεμίσει αστυνομικούς και ειδικές δυνάμεις και δεν ξέρω εγώ τι. Μας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μας. Todo el Estado. ¿Y quién tiene que arreglar el problema del paro? El Estado. Entonces son otros los que toman las decisiones por nosotros. Σκοπός μας είναι η κοινωνία να μπορεί να λειτουργεί σε μικρές, αυτόνομες και αυτοτελείς μονάδες, κοινότητες. Yo diría que no es la revolución, pero ayuda. Wenn du die Möglichkeit hast, was zu verändern, und du machst es nicht, ich will mich den Rest meines Lebens fragen, wie weit hätte es funktioniert? Ist das Heli oder nicht? Ja, lass es verschwinden. Wir müssen mit runter. Was? Polizei. Ab jetzt kann bei uns Polizei möglicherweise den Funk gleich mithören. Almost the same price of a small house in the city, and for the same price almost, we can have a almost a mountain, no? To make a nice utopy. Ich glaube, dass ätzende Dinge schneller kaputt gehen, wenn ab und an Sand ins Getriebe gestreut wird. Dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Project A, λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την αναρχία που σε αντίθεση με τα διάφορα κλισέ προσπαθεί να δείξει διαδηλώσεις ενάντια στην πυρηνική ενέργεια, στη Γερμανία, για το μεγαλύτερο αναρχοσυνδικαλιστικό συνδικάτο στον κόσμο, το ΣΕΖΕΤΕ της Ισπανίας, για μια κουπερατίβα στην Καταλανία ή τη συνεργατική κολεκτίβα της Πατάτας στο Μόναχο, όπου όλοι αυτοί οι ακτιβιστές δίνουν ζωή στο όραμά τους. Ένα όραμα ανεξάρτητο από το κράτος και τους θεσμούς του που βασίζεται στα ίσα δικαιώματα και έχει κοινό στόχο την αλληλέγγυα οικονομία. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από την Αθήνα, από την Ελλάδα, από το πάρκο Ναυαρίνου, και γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ και τον Δημήτρη, τον Γερονίκο, γιατί συμμετείχε σε αυτό το εγχείρημα, και μάλλον θα δώσω στον Δημήτρη πρώτα το λόγο,
να μας πει καταρχήν πώς ξεκίνησε όλο αυτό στο πάρκο Ναβαρίνου. Ναι, η όλη ιστορία με το πάρκο Ναβαρίνου, το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναβαρίνου, ξεκινάει στις 7 Μαρτίου του 2007, όπου γείτονες και αναρχικοί μπαίνουν μέσα στο πάρκινγκ, διότι ήταν πάρκινγκ πριν να μετατραπεί σε πάρκο, ξυλώνουν την άσφαλτο και ξεκινάνε να φυτεύουν δέντρα. Εκείνη την περίοδο ήταν ένα πάρκινγκ το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες των εργαζομένων ή των πολιτικών που πήγαιναν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ λίγο πιο πάνω στην Χαρλαίο Τρικούπη. Με το που τελείωσε η σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, στις 31 Ιανουαρίου του 2008 αμέσως ξεκίνησε η συζήτηση για το τι πρόκειται να γίνει αυτός ο χώρος. Στις 7 Μαρτίου και ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενεργοί πολίτες μπήκαν στο πάρκινγκ και το μετέτρεψαν σε ένα πάρκο. Marcel, I gave the speech first to Dimitris because we talk about anarchy here, so we don't have to follow the right order, because you are the director of the documentary and you should speak first, but... No. We did this in an anarchist way, so I don't think we can lose all this. Yeah, you know, we were talking about the film starts from Athens, the Navarino Park that everybody knows here, and you mentioned very well in the documentary that what inspired the people in Athens and generally I think inspired the people in the whole Europe was the all this movement we had after the death of Alexis Grigoropoulos, the December of 2008, and you know that. And that was the inspire of you also to make this documentary? Well, to make the documentary, maybe there were different reasons, but it was for us, of course, the reason to come to Athens. The whole anarchist world from Europe, or maybe even in North America, were looking on Greece by that time, and all leftist anarchist newspapers you could read about what is happening in Exarchia, what is happening in Greece. And this was very interesting for us. I was also traveling to Greece before, so I was one time, I think I was sitting in the Parco Navarino before we actually thought about filming there. And so we by ourselves wanted to see what is there interesting or what is happening there, and this was a great chance for us to make a good experience. Ότι όλος ο κόσμος είχε στρέψει το βλέμμα του στην Αθήνα, όλοι διάβαζαν και στα Εξάρχεια και σε όλη την Ελλάδα, όλοι διάβαζαν, όλες οι εφημερίδες αναφέρονταν στα γεγονότα αυτά, και γι' αυτό ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την Αθήνα. Το ταξίδι του ντοκιμαντέρ ξεκινάει από την Αθήνα για αυτό το λόγο. Έχασα κάτι. Όχι, μια χαρά τα είπες. So then you visit Germany, you make a statement about Switzerland. Yes. And which really surprised me, because I didn't know that there are anarchists in Switzerland. Well, anarchists, I think, are everywhere in every country, of course. And Switzerland is in the anarchist history very interesting, because there was the first anti-authoritarian international with Bakunin in the 19th century. And it was very interesting. There was a big anarchist gathering, and it was the first time, I think, since maybe 70, 80 years, that anarchists really made the step into public, that there was on in the news in Germany, France, Switzerland, Austria, there were anarchists speaking in the news and giving a press conference about this gathering. Πάλι εγώ. Λοιπόν, στην Ελβετία. Στην Ελβετία πρώτο συναντήθηκαν, έγινε το πρώτο, ας πούμε, πώς να το πω, συμβούλιο, όχι συμβούλιο, ναι, η πρώτη συνέλευση, η πρώτη αναρχική συνέλευση συστάθηκε από τον Μπακούνιν. Να συνεχίσει λίγο ο Δημήτρης, γιατί χάθηκα λίγο. Ναι, συναντήθηκαν μετά από χρόνια και προς τιμήν της πρώτης συνέλευσης αναρχικών που είχε γίνει στην Ισπανία
συναντήθηκαν γύρω στα 5.000, it was about 5.000 people, 5.000 anarchists. Γύρω στους 5.000 αναρχικούς που συναντήθηκαν στην Ελβετία. And tell more about this. The gathering, I mean, to say the gathering was really like a festival. There were a lot of films shown, there were a lot of discussions. There were also worldwide anarcho-syndicalists meeting, gathering there and having their decision-making conferences. So a lot of different things were happening there. It was really from the whole world, people were there, but it was more a festival. For mm-hmm. us, I think the most important thing was really to make this step into the public. And it was also because it was, I think, 125 years of this international Bakunin made in 1861. Okay. Και στην πραγματικότητα η συνάντηση εκεί ήταν ένα φεστιβάλ όπου πραγματοποιούνταν συναυλίες, προβολές ταινιών, συζητήσεις, κάτι το οποίο γίνονταν 125 χρόνια, 125 years. 125 χρόνια μετά τη σύσταση της Αναρχικής Διεθνούς από τον Μπακούνιν στην ίδια τοποθεσία, οπότε αφορούσε σε μια μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων όπου ήθελε στην ουσία να γνωστοποιήσει και να φέρει κοντά στο κοινό τις αρχές και τις θέσεις του αναρχισμού. Against Me, Baby, I'm an Anarchist, ακούσαμε τραγούδια καταπληκτικά που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ Project A. Marcel Seehaber, the director of the documentary, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι εδώ μαζί μας, έχει έρθει από τη Γερμανία για κάποιες προβολές εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ αυτό έχει πάνω από 20.000 θεατές μέχρι στιγμή στη Γερμανία και στην Ελλάδα, από ό,τι μας έχει πει ο Μαρσέλ, πάει καλά.
Μιλάγαμε πριν με τον, και με τον Δημήτρη Γερονίκο για, το, για την αρχή του ντοκιμαντέρ, για το ταξίδι του, ότι ξεκίνησε από την Ελλάδα και κάνει μια μικρή αναφορά στο κίνημα της Ελβετίας και μετά πηγαίνει στην Γερμανία, όπου εκεί μια ομάδα ακτιβιστών, παύλα αναρχικών θα λέγαμε, κάνουν διαδηλώσεις ενάντια στην πυρηνική ενέργεια και προσπαθούν να σταματήσουν ένα τρένο που μεταφέρει απόβλητα πολύ επικίνδυνα. Marcella was telling about the next step of the documentary. After Greece and Switzerland, you travel in Germany and you watch the anarchists, these activists that they're trying to stop the trains, that they transfer, the train transfers all these nuclear waste. Yeah. So, and there is that you make a focus about the ecological part, and my question is, and this we watch it also in the documentary, that you make a focus in the ecological part. Is that so? Well, it was not like we really focused on that, but it was by the things the people are doing happening. Because our approach was, okay, we wanted to tell a little bit about theory, but we really wanted to see how anarchists are acting in nowadays. What are their topics, and to explain about anarchism in not having people talking about, but in seeing what the people, what action do they do. Στη Γερμανία πέρασα από τη θεωρία στην πράξη. Δεν ήταν ακριβώς ότι ήθελαν να περιγράψουν τους, μάλλον να προβάλλουν τους, τον ακτιβισμό, αλλά για να δείξουν πώς ο αναρχισμός πηγαίνει από τη θεωρία στην πράξη. Mm-hmm. Did you find differences between anarchists in Greece and Germany? Well, if you now relate on this topic of ecological things, I think yeah, there might be, but I think to stay on this topic, you cannot divide. You know, anarchism is about the human beings, but of course about the planet as well, and you cannot divide it. So that's, of course, a reason why this topic of ecological topic is very important for anarchists everywhere. And είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ σημαντική η οικολογία για τον αναρχισμό, γιατί δεν είναι, ο αναρχισμός δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και γενικότερα για όλο τον πλανήτη και ό,τι αυτός περιλαμβάνει. Ναι, συγγνώμη, sorry. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφει είναι ότι δεν, ο αναρχισμός στην ουσία δεν μπορεί να διαχωρίσει την οικολογία από την ανθρώπινη ύπαρξη. Mm-hmm. And about the different, there are a lot of differences between between the people in the different countries and how they act, because I think every movement also is very, very much acting in the complex society where it's based in. And okay, the societies are different, that's also, the movements act in a different way, have different topics, different problems, and the Greek movement, I think, is very young, very big, and very powerful in a way that this is very interesting for the German audience. The people who watch the film are very impressed about, okay, going there and just squatting this place and having this area where police not really can act. Οι Γερμανοί παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συνέβη στην Ελλάδα, γιατί το ελληνικό κίνημα είναι καινούργιο, μεγάλο και πολύ ενθουσιώδες. Πες και εσύ. Ναι, επί της ουσίας αυτό το οποίο ανέφεραν αρχικά, οι τοπικές κοινωνίες με τις ιδιαιτερότητες τους είναι αυτές που καθορίζουν πολλές φορές και τα χαρακτηριστικά του κινήματος. Οπότε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αναρχικού κινήματος, λόγω του ότι είναι αρκετά νέο σε ηλικία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, προκαλούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γερμανικό κοινό. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. I'm
μουσική σε 24 καρέ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, παρέα μέχρι τις 12. Μεγάλη παρέα εδώ, ζωντανά, σήμερα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ξέχασα να πω, γιατί συνήθως δεν το κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις και μηνύματα που θέλετε να κάνετε για την ταινία. 54-160 αποστολή, πρώτο κενό το μήνυμά σας. Όλοι οι ακροατές του πρώτου γνωρίζουν τον τρόπο, φαντάζομαι. Είμαστε εδώ με τον σκηνοθέτη, τον Μάρσελ Σιχάμπερ από την Γερμανία, από το Μόναχο, τον Γεωπόνο και φίλο Δημήτρη Γερονίκο και τη Χρύσα Ματσαγκάνη που μας βοηθάει εδώ στα δημοσιογραφικά και στη μετάφραση. Και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Project A. Είχαμε μείνει στους δύο σταθμούς που ξεκινάει, Ελλάδα, Ελβετία, Γερμανία, και μετά πηγαίνει στην Ισπανία, όπου εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα στον κόσμο, το CGT. Μάρσελ, after the next station of the documentary, after Germany, Munich, is you go in Spain, in Barcelona. Yeah, we were visiting there, of course, the anarcho-syndicalist union, the CGT, which is the biggest one in the world with 60,000 members in Spain. And there also the history of anarchism, which is a very, very long history in Spain, also with the civil war and the revolution in 36, was interesting for us. And but as well, we found another collective. We found Enric Duran and the Cooperativa Integral Catalana, which is a quite new project, but also very interesting because they try to do a transformation of the economic society or of our living. Λοιπόν, στη Βαρκελόνη, η Βαρκελόνη είναι μια πόλη με μια μεγάλη παράδοση στον αναρχισμό. Επισκέφτηκαν τη Βαρκελόνη και συνάντησαν εκεί, εκτός από την ZZT, σωστά το λέω, συνάντησαν και τον Ένρικ, ο οποίος θεωρείται ο Ρομπέν των τραπεζών, εφόσον έχει λάβει πιστώσεις περίπου 500,000 ευρώ από 39 τράπεζες στη Βαρκελόνη. Είπε πριν ότι στη Βαρκελόνη έχει υπάρξει ένας εμφύλιος πόλεμος το 36 και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτό, γιατί υπάρχει η Βαρκελόνη της αναρχίας, όπου εκεί έγινε μια, ας πούμε, μια ξενάγηση. Αυτά. Mm-hmm. Είπε κάτι άλλο που το έχασα. And what you mention in the documentary is that the difference between Greece and Spain is that anarchists almost cooperate with the state. They trust the state. Is that so? Well, I think in the different countries, depending on what the state also in the country is, also the anarchist movement is acting in a different way. The connection to the state in Germany between movement and anarchists is a different one than in Greece, or also a different one than in Spain. And yes, there they cooperate in a way. Ναι, αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι διαπιστώνει διαφορές μεταξύ των σχέσεων του αναρχικού κινήματος και του κράτους σε κάθε διαφορετική χώρα. Ναι, στην Ελλάδα διαπιστώνει σε σύγκριση με την Ισπανία, τη Γερμανία, τέτοιες διαφορές. Στην Ισπανία και στη Γερμανία θα μπορούσε ενδεχομένως να πει ότι υπάρχει ως ένα βαθμό μια συνεργασία μεταξύ των αναρχικών και του κράτους, όχι με την κλασική παραδοσιακή μορφή που ορίζεται στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά από την άποψη της ανάπτυξης εμπιστοσύνης που μπορεί να δημιουργούνται σε βασικά στοιχειώδη θέματα. Maybe cooperate is not the right way, but yeah. they also use the structures they are in. Uh-huh. It's not a corporation, yeah, but okay. It's they use the structures that they are. There is trust or no? Well, of course they want a different society, but they think of strategic steps, and also, I mean, anarchists have to think about how do we then organize things. Και διευκρινίζει ότι χρησιμοποιώντας τον όρο συνεργασία δεν εννοεί ότι
το βασικό σκελετό πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο διαφορετικών πλευρών. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, εκεί τονίζει ότι δημιουργούνται, ότι αναπτύσσονται κάποια βήματα στρατηγικής πάνω στα οποία επιλέγουν οι αναρχικοί στις προαναφερόμενες χώρες να τοποθετούν τις κινήσεις τους σε σχέση με τις σχέσεις τους με το κράτος. Η ώρα είναι 12. Diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen. Project A, η ταινία, πολύ ωραία μουσική. Ακούσαμε ένα κομμάτι Deine Schuld, το λέω καλά, Die Arche, Marcel, my German. It's perfect. It's die Ärzte, which is one of the most best known German bands in rock music. I want at this point not just thank them, but to all the people who contributed in the film, because we had not a real budget. So at the end of the film, you see the credits and all the people contributed their work to the film, and as well the bands. I mean, in general, they charge a lot of money if you want to use a song in the movie. But in this case, they just sent us an email, which was like, we think back to our anarchist roots and you can have the song as a present. And after the translation, I maybe say some words to the lyrics. Yeah. Ναι, το συγκρότημα που αναφέρει είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στη Γερμανία, όπου οι συναυλίες τους μαζεύουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων για να τους παρακολουθήσουν, ενώ στο email το οποίο τους στείλανε για τις ρίζες του αναρχικού κινήματος, του ντοκιμαντέρ για τις ρίζες του αναρχικού κινήματος στις χώρες που
αναπτύσσεται. Η μπάντα ανέφερε ότι το κάνουν ως δώρο στο ντοκιμαντέρ προκειμένου να ακουστεί και να υπάρχει ως μουσική επένδυση στο ντοκιμαντέρ. And it's at the end of the song is at the end of the film, and the refrain is it's not your fault that the world is like it is, but it would be your fault if it stays like that. So that's the basic line in the song. Και αυτό το οποίο λέει με αναφέροντας κάποιους στίχους είναι ότι δεν είναι δικό σου λάθος που ο κόσμος είναι έτσι, but But it's your fault if it stays like that. Αλλά είναι δικό σου λάθος αν ο κόσμος παραμείνει έτσι. No, it's like the lyric we also know, the sentence that if you're not part of the solution, then you're part of the problem. Yeah. So you think activist and anarchist are similar things? They go together? I mean, or you just have not to stay in the ideology of... Το ρωτάω αν ο αναρχισμός και ο ακτιβισμός είναι δύο παράλληλα πράγματα ή για να μην μένεις μόνο στην ιδεολογία του αναρχισμού. Of course, I think that there have to be ideas, but at the end we have to do things, to do action, which can be a lot of different things, of organizing, of putting up structures and so on. So, of course, I think, yeah, if we really want to have change, we have to do something about it. Αν θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Ο ακτιβισμός και ο αναρχισμός έχουν διαφορετικές δομές οργάνωσης. Σωστά? Ναι, είναι όχι ακριβώς δομές οργάνωσης. Είναι κάποιες παράλληλες ιδεολογίες που αναπτύσσονται, αλλά το σημαντικό είναι ότι όταν συμπίπτει η θεωρία με την πράξη, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από σας. And that is for me also the interesting thing in the film why we also have chosen these people and projects, because they take action, and this is the first step to then see okay what is really possible. And I think a lot of things are possible if we come out of this situation of giving all the responsibility to the state or to other people. We have to take responsibility. Τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται με ανάθεση, δεν πρέπει να δίνεις σε άλλους ανθρώπους ή σε κυβερνήσεις να σου λύσουν τα προβλήματα. Τον ρωτήσαμε κάτι στο διάλειμμα, αλλά θα τον ξαναρωτήσουμε και εδώ, Ντέπι. Αλλά απάντησε ότι γι' αυτό ξεκινήσαμε από την Ελλάδα και παρακολουθήσαμε τι γινόταν εδώ, γιατί πήραμε τα πράγματα στα χέρια μας. Ναι, επί της ουσίας αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν όταν αναλαμβάνεις την πρωτοβουλία να κινήσεις τη διαδικασία, δηλαδή όταν οι πολίτες παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους, και τότε σημαίνει ότι δεν δίνεις την ευθύνη στους άλλους, αλλά εσύ αναλαμβάνεις την ευθύνη που σου αναλογεί. Επίσης να πούμε ότι η λέξη αναρχία είναι ελληνική, έτσι, γιατί ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη αρχή που σημαίνει εξουσία και το στερητικό αλφα. Άρα κυριολεκτικά αναρχία σημαίνει χωρίς εξουσία, έτσι, χωρίς την κατάργηση του κράτους και μία ελευθερία και συνεργασία, θα έλεγα εγώ, των ανθρώπων, έτσι, αμοιβαία βοήθεια και ατομικό προσδιορισμό βέβαια. Και συμμετοχή. I'm talking about the Greek word anarchy, which is it becomes from Greece. And also, I have to say that the first time it was mentioned was in Antigone of Sophocles in ancient Greece, where she was a kind of anarchist against the decision of the state that they didn't want to πώς είναι να θάψουν τον αδερφό της, έτσι, τον Πολυνίκη, έτσι, να θυμόμαστε και την ελληνική ιστορία. So that my question about this is why did you choose these countries, these three countries, Greece, Italy, Spain, sorry, Greece, Spain and Germany, and you didn't go to other, I mean, like Portugal, like Italy, like Argentina, and of course, if you plan to do it.
Well, of course, we'd like to go to all these countries, but the film is just 90 minutes long, and also the budget. We had just a small budget, so this we had to reduce ourselves. Είναι μια παραγωγή δική του. Δεν υπάρχει budget αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Φυσικά και ενδιαφέρονται και για τις υπόλοιπες χώρες. And the reason why we've chosen these countries, I mean Germany, of course, we come from there, so we had to start somewhere and come somewhere back in the movie. But Greece was the actual interest in 2009 when we started to plan the movie. It was okay, we had to go there, and Spain because of the history, and also okay, we tried to have these anarchism explained in. We were looking for topics in the different countries, like the property issue, like the activism, the resistance, the historical part. Okay, we put this topic in different countries, and then these countries came out. Επέλεξε τη Γερμανία γιατί είναι από εκεί και ξέρει τη χώρα του, την Ελλάδα γιατί το 2009 υπήρχαν μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου και την Ισπανία φυσικά γιατί υπάρχει ιστορικότητα σε σχέση με την αναρχία. Χώρισαν το ντοκιμαντέρ σε κάποια topics, σε κάποια θέματα σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με την ιδιοκτησία, συγγνώμη, σε σχέση με την ιδιοκτησία, σε σχέση... Δημήτρη, συνεχίζεις. Sorry for my English. No, it's okay, but you know, it's so difficult to make the translation on the... You're doing very well, I think so. Ναι, εντάξει, είπα αυτά τα statement, τέλος πάντων, τον ακτιβισμό, την ιδιοκτησία και... Also the cooperative thing, collective yes. thing, cooperative, the history. I forgot. και την ιστορία και να πούμε ότι υπάρχουν και καταπληκτικά πλάνα αρχείου στο ντοκιμαντέρ. You use very good archive material in the documentary. It was an anarchist filmmaker, the first one. Filming by that time was very, very expensive in 36, and there was one anarchist, very young filmmaker who made this material. And we got it from the Secheté there. They have a very great archive. Ναι, και το αρχείο το οποίο χρησιμοποιούν, το σημαντικό αυτό αρχείο που υπάρχει μέσα στην ταινία, είναι από ένα νεαρό filmmaker του 1936, Ισπανό, όπου στην ουσία είναι ένα σπάνιο αρχείο που υπήρχε στο... στη διάθεση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Ένωσης Εργασίας της ΣΕΖΕΤΕ, δηλαδή της Ισπανίας. Να πούμε ότι είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ και αύριο θα το ξαναπούμε και πριν το τέλος, θα το δείτε στο Μικρόκοσμο. Τι ώρα είναι στο Μικρόκοσμο? What time is the screening? A quarter past 10 in the evening. 10 παρατέταρτο, ωραίες ώρες και μετά μπήρα στο μπαρ του Μικρόκοσμου. Marcel, I want to make a personal question. Do you feel anarchist by yourself? After 7 years of doing that, I think yes. Yes. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν που δούλευε αυτό το ντοκιμαντέρ, πρέπει να νιώθει και ο ίδιος αναρχικός. Και πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα στα Εξάρχεια που επέστρεψες ύστερα από κάποια χρόνια, από το 9. From 2009 you came back in Athens now. And how do you find things here? Have they changed a bit or no? Okay, I was in 2009, then 2012, 2013, 2014 I was there. And okay, first there was this big uprise. We were in the general strikes, and now I feel it's a little bit calmer. But the first thing I really realized that is really, really different is that I see more bicycles than before. I was for 2 years I was not in Athens now, and this was really for me like, oh, people are riding bicycles. I like that. Yeah. Ναι, αναφέρει ότι είχε έρθει το 2009, το 2012, το 2013, 2014
2015, no. No. Και το 2016 τώρα δηλαδή, και αυτό που λέει ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια βλέπει ένα διαφορετικό κλίμα στα Εξάρχεια, και επισημαίνει ότι αυτό το οποίο του κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπει πολύ περισσότερα ποδήλατα να κυκλοφορούν στα δρόμο. But at the same time, very serious now, I see all the great effort the movement is doing with the refugee crisis. Not just here in Greece, in Germany, everywhere, but here in Exarchia, I see the squats, I see that a lot of things are really happening. Και αυτό τον οποίο εντυπωσιάζει είναι αυτό το οποίο κάνει το αναρχικό κίνημα στα Εξάρχεια με το κίνημα καταλήψεων που έχει προκύψει και την αλληλεγγύη που προσφέρει στους πρόσφυγες στο τεράστιο αυτό θέμα που υπάρχει για την ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή κοινωνία. Mm-hmm. Και Δημήτρη, εδώ θα ήθελα και να πεις και εσύ κάτι, γιατί ξέρω ότι είσαι κάτοικος Εξαρχείων και ενεργός πολίτης εκεί, μαζί με τη Χρύσα. Και επειδή έχεις κάσει και αυτό το τεράστιο θέμα, όπως είπε και ο Μαρσέλ, το προσφυγικό, τι δράσεις γίνονται, τι γενικά υπάρχει έτσι, αλληλεγγύη? Αυτό όπως έχει προκύψει από τον περασμένο Ιούλιο του 2015 ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι τα κινήματα των Εξαρχείων αλλά και σε όλη τη χώρα όπως έχουν προκύψει έχουν δείξει σημαντικά αποθέματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αλλιώς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από εμπόλεμες περιοχές τις οποίες πολλές φορές εμπλέκονται και χώρες της Ευρώπης, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη, γιατί στην ουσία οι άνθρωποι ξεριζώνονται από τα ίδια τους, ξεσπιτώνονται και ξεριζώνονται από τις ίδιες τους περιοχές προκειμένου να αποφύγουν τον όλεθρο των βομβών που πετάνε πάνω από τα κεφάλια τους. Οπότε στην ουσία το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει δείξει πάρα πολύ ζωτικά αντανακλαστικά, μιας και στην πρωτοπορία πολλές φορές και στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν ακόμα το κράτος κατάφερε να προσφέρει την αλληλεγγύη ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Οδεύουμε προς το τέλος. Ωραίο το αυτά που μας είπε ο Δημήτρης Γερονίκος. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή μαζί για να μας πεις και για το πάρκο στο Αγρίνιο, που είναι μια ωραία ιστορία. Οπωσδήποτε. Marcel, give a message. Just say good night. I don't know whatever you want because we have to close the show. I say thank you to all the people here in Greece who watched the film and the great feedback. And I'm looking forward to meet more people in the screenings tomorrow, as you said, in Mikrokosmos, and see you. Okay, αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο θέλετε να τον συναντήσετε και τον Μάρσελ από κοντά και να δείτε βέβαια και την ταινία που νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Χρύσα. Να καληνυχτήσω. Ό,τι θες. Έλατε στο Μικρόκοσμο λοιπόν αύριο. Είναι 10 παρατέταρτο. Ναι. 10 παρατέταρτο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, gracias. Από τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και από την Τέπη, καλό ξημέρωμα και στο επανειδήν την άλλη Τετάρτη. Και τις στιγμές που ξεφαντώ.